Λοιπόν, επιστροφή τρίτο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. 22-410-031-20, 22-410-031-20 το τηλέφωνο μας. Και βεβαίως στο διαδίκτυο, δύο θέλετε, δυνατότητες μέσω του email, μαζί στις 3@gmail.com, είτε geotv.rodos@gmail.com. Μπορείτε από εκεί και μέσω των email να έχουμε μια πολύ καλή και αμφίδρομη επικοινωνία. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από το νοσοκομείο της Ρόδου με αφορμή, αν θέλετε, κάποια νέα δεδομένα. Καταρχήν, σε ό,τι έχει να κάνει με τα δύο ύποπτα συμπτώματα για κορονοϊό, αναμέναμε τα αποτελέσματα από το Παστέρ. Βγήκαν αρνητικά τα πρώτα δύο. Έχουμε πει ότι 4 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα υπόλοιπα δύο. Καταλαβαίνετε ότι είναι και ένα θέμα το οποίο θα συναντήσουμε στην επόμενη μέρα, ότι πάρα πολλά τεστ γίνονται από το Ινστιτούτο Παστέρ, το οποίο είναι το μοναδικό καλά οργανωμένο στην χώρα. Βεβαίως, από την διοίκηση του νοσοκομείου έχουμε και ανακοίνωση για τα μέτρα που θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 4 του Μάη. Η είσοδος στο νοσηλευτικό ίδρυμα θα γίνεται υποχρεωτικά με μάσκα προστασίας. Η εξέταση στα τακτικά εξωτερικά ιατρία θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Η έναρξη λειτουργίας των χειρουργείων θα γίνει με βάση την λίστα χειρουργείου δηλαδή, και θα έχουμε εκτόσεις σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή, έτσι αξιοκρατικά θα λειτουργήσει το σύστημα και με βάση βέβαια και τις ανάγκες του κάθε ασθενή. Το επισκεπτήριο εξακολουθεί να απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο η προσέλευση ενός συνοδού ανασθενή και μόνο εφόσον είναι εφοδιασμένος με ανάλογη κάρτα εισόδου. Αυτά λοιπόν με αφορμή τα μέτρα, αν θέλετε, επιστροφής σε μια διαδικασία καθημερινότητας και για το νοσοκομείο της Ρόδου. Και βεβαίως πάμε λίγο στην πορεία της υγείας του Δημήτρη Κρεμαστίνου. Να σας πω ότι αυτό που είπα στον πρόλογο, ότι παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση της πορείας υγείας του κ. Κρεμαστίνου. Είναι πάρα πολλές ημέρες, 36η προς 7η, στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχει, αν θέλετε, μία στασιμότητα, δηλαδή εννοώ ότι είναι θετικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων για κάποια ζωτικά όργανα, όπως επίσης και στα πνευμόνια παρατηρείται μία στασιμότητα. Είναι κρίσιμα πάντα αυτά τα στοιχεία, είναι συνεχώς, αν θέλετε, ανατρέψιμα, αλλά είναι και μία διαδικασία που στο μέτρο της ενημέρωσης που είναι εφικτή την παρακολουθούμε καθημερινά, δηλαδή είναι καθημερινή επικοινωνία με ανθρώπους που μας ενημερώνουν για την πορεία της υγείας του Δημήτρη Κρεμαστίνου. Νομίζω θα χρειαστεί ακόμη και τις ευχές μας, τις προσευχές μας, ειδικά πλέον τώρα από τη Δευτέρα, όπου ανοίγουν και εκκλησίες σε μία διαδικασία ατομικής, αν θέλετε, λατρείας. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο είχε προκαλέσει πάρα πολλούς τριγμούς και αφορά ουσιαστικά την επανέναρξη των σχολείων και κυρίως αναφέρομαι στις ηλικιακές τάξεις, τρίτη ηλικίου, τα παιδιά τα οποία ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις και βεβαίως στη συνέχεια οι υπόλοιπες δύο ηλικιακές τάξεις. Πολύ μεγάλη αναταραχή και στους εκπαιδευτικούς και μεταξύ των κομμάτων, κατά πόσον ωφελεί, αν θέλετε, όλη αυτή η απόφαση τα παιδιά να γυρίσουν στο σχολείο, αν τελικά είναι ρίσκο ή αν τελικά ανατρέπει την οτροπία του σχολείου. Και βλέπω βεβαίως αυτά τα ερωτήματα να καταθέτουν στον δημόσιο διάλογο και πάρα πολύ εκπαιδευτικοί. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε το θέμα με έναν εκπαιδευτικό, πρώην προϊστάμενο δευτεροβάθμιας στα Δωδεκάνησα, τον κύριο Γιώργο Θανάτση. Θα συνδεθούμε τώρα, βρίσκεται στην Κάλυμνο ο κύριος Θανάτσης, για να δούμε το θέμα το οποίο, επαναλαμβάνω, προκαλεί ακόμη πολύ μεγάλη αναστάτωση, διάλογο, συζήτηση. Καλησπέρα κύριε Θανάτση. Καλησπέρα σας κύριε Τέρη και χρόνια πολλά. Είναι η πρώτη φορά μετά το Πάσχα που θα λέμε. Βεβαίως, βεβαίως. Αληθώς Ανέστη και πραγματικά να αναστηθεί και η χώρα με αυτά τα δύσκολα τα οποία ουσιαστικά καλείται να περάσει. Θέλω να πάω στο πολύ απλό ερώτημα, δηλαδή είναι ρίσκο η επανέναρξη των σχολείων όπως πολύ συχνά το ακούμε και κυρίως διατυπώνεται, διάβαζα σήμερα, πάρα πολλές απόψεις εκπαιδευτικών. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα έχει κατά την άποψη τη δική μου δύο πλευρές. Μία είναι η πλευρά των μαθητών και μία είναι η πλευρά επανέναρξης της οικονομίας.
Εάν το δούμε καθαρά παιδαγωγικά, η επανέναρξη των σχολείων δεν πρόκειται να προσφέρει κάτι ουσιαστικό, ας πούμε, στα παιδιά της τρίτης λυκείου. Ναι. Πέρα από το γεγονός ότι θα τους βάλει σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για αυτά, δεν θα είναι όπως ήταν πριν, δεν θα είναι με τους δασκάλους τους όπως ήταν πριν, θα είναι μια νέα κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ πιθανόν, κατά την άποψή μου, εκπαιδευτικά μόνο βλέποντάς το και από την πλευρά της παιδαγωγικής της ψυχολογίας, θα τους βάλει σε μια νέα, σε κάποια νέα δεδομένα που πιθανόν αυτά τα δεδομένα να επιτείνουν πολύ περισσότερο το άγχος το οποίο νιώθουν ενώπιον των πανελλαδικών. Mm. Δεν πρόκειται να προσφέρουν τα όποια μαθήματα γίνουν τώρα κυριολεκτικά, πιστεύει ή υπουργός ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ότι θα γίνουν ουσιαστικά μαθήματα από εδώ και μετά. Mm. Ουσιαστικά ό,τι μαθήματα ήταν να γίνουν, όποια ύλη ήταν να βγει για την γάμα λυκείου, βγήκε μέχρι τον Μάρτη, στις αρχές του Μάρτη που έκλεισαν τα σχολεία. Mm. Από εκεί και μετά τα παιδιά επιδίδονται, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, σε επαναλήψεις. Εξάλλου και η μείωση της ύλης σε κάποιο βαθμό, σε αυτό ακριβώς το μέτρο απέβλεπε. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν τώρα σοβαρά μαθήματα. Και πολύ περισσότερο, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να φροντίσουμε πιο πολύ την ψυχική ηρεμία των παιδιών εν ώψη πανελλαδικών. Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά τις κρίσιμες καταστάσεις της ζωής τους με την ίδια νυφαλιότητα ή με το ίδιο θάρρος. Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα όταν πρόκειται να στρεσαριστούν, και τώρα το στρες θα είναι διπλό, θα είναι αφενός εξετάσεις και θα είναι αφετέρου το δεύτερο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα επανέλθουν στο σχολείο. Yeah. Αυτή είναι η παιδαγωγική άποψη. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά υπάρχει και η άποψη της οικονομίας. Δηλαδή τα παιδιά θα πρέπει να βγουν από το σπίτι, τα παιδιά θα πρέπει να πάνε στο σχολείο για να μπορέσουν οι γονείς τους να πάνε στις δουλειές τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενώ μέχρι τώρα πριτάνευσε στο Υπουργείο η εκπαιδευτική άποψη και το γεγονός ότι ήταν άγνωστη ακόμη αυτή η ασθένεια, τώρα αλλάζει άποψη το Υπουργείο και προχωράει στην επανέναρξη των σχολείων. Ναι. Εδώ να πούμε το ζήτημα, κύριε Θανάτση, είναι ότι και η οικονομία είναι σε μια πολύ έντονη δοκιμασία. Αν κανείς προθέσει, όλα στα δωδεκάνησα, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου ασχολείται με τα λεγόμενα τουριστικά εποχιακά επαγγέλματα. Ακριβώς. Δηλαδή, έχουμε ακριβώς μια πολύ μεγάλη αγωνία και εντός της οικογένειας. Πώς θα ανταπεξέλθει, ναι. Άρα έχουμε ένα επιπλέον βάρος στην ψυχολογία του παιδιού. Είναι ένα επιπλέον βάρος. Γι' αυτό σας είπα ότι το πρόβλημα έχει δύο πλευρές. Αυτές οι δύο πλευρές σε αυτή τη φάση βρίσκονται σε σύγκρουση. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι οι γονείς βιώνουν μια κατάσταση. Απ' τη μια είναι το αγαπημένο τους παιδί, το οποίο πρέπει να δώσει εξετάσεις, να καλύψει τις προσδοκίες τις δικές του, τις προσδοκίες των γονιών του. Απ' την άλλη είναι οι γονείς πρέπει να βγουν στη δουλειά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι δύσκολο να πει κανείς ότι αυτό είναι το σωστό και το άλλο είναι το λανθασμένο. Θα πρέπει εδώ να παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, να παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο δύο παράγοντες. Πρώτον είναι η ατομική ευθύνη. Δηλαδή και οι γονείς και τα παιδιά, mm-hmm, ιδιαίτερα της γάμα λυκείου, αυτά που θα ξεκινήσουν την πρώτη κιόλας εβδομάδα, θα πρέπει να επιδείξουν μια υπευθυνότητα την οποία δεν ξέρω αν την έχουν ξαναεπιδείξει άλλη φορά. Mm-hmm. Δεύτερον, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να προσέξουν πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε ότι ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυξημένες προσβολές από τον... είναι στις ευπαθείς ομάδες. Φωστά. Καταλαβαίνετε ότι και αυτοί, για αυτούς δεν άκουσα να λέγεται κάτι. Εάν θα επανέλθουν
αυτοί μαζί με τα παιδιά ή δεν θα επανέλθουν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό φαντάζομαι ότι στις οδηγίες που θα δοθούν θα συμπεριλαμβάνονται και αυτό. Θα πρέπει λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να τηρήσουν με σχολαστική ευλάβεια όλες τις οδηγίες τις οποίες θα τους δώσει το Υπουργείο και πολύ περισσότερο όλα όσα έκαναν μέχρι σήμερα για να προφυλαχθούν ατομικά οι ίδιοι θα πρέπει να τα περάσουν και στα παιδιά αυτά. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι και πόσο επιφορτισμένο θα είναι το κλίμα μέσα στις τάξεις. Και μάλιστα οι τάξεις θα είναι σπασμένες στα δύο, δεν θα είναι το γνωστό περιβάλλον, δεν θα είναι οι γνωστές ώρες και πάλι λέγοντας. Αυτό το νέο το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα πάνε τα παιδιά, νομίζω ότι θα χρειαστεί οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν πιο πολύ ως παιδαγωγοί, να λειτουργήσουν πιο πολύ ως ψυχολόγοι, να λειτουργήσουν πιο πολύ με κριτήριο την αγάπη τους για τα παιδιά για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Διαφορετικά θα έχουμε προβλήματα. Μας. Όσον αφορά τη γάμα λυκείου αυτά, γιατί εδώ, όσον αφορά πρώτη-δευτέρα λυκείου... Πρώτη-δεύτερη. Πρώτη-δευτέρα λυκείου και γυμνάσιο νομίζω ότι είναι καθαρά οικονομικό το θέμα. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνουν τα μαθήματα, δεν υπάρχουν και εξετάσεις. Δεν θα γίνουν σοβαρά μαθήματα τώρα στην πρώτη-δευτέρα λυκείου, δεν θα γίνουν σοβαρά μαθήματα στο γυμνάσιο. Δεν συζητάμε για μαθήματα τώρα στο δημοτικό. Απλώς εκεί το θέμα είναι καθαρά οικονομικό. Βεβαίως, πρώτη-δευτέρα λυκείου ισχύει ότι ισχύει. Στο δημοτικό δεν υπάρχει η ίδια αγωνία είτε στα νηπιαγωγεία, αφού μιλάμε για όλο αυτό το σύστημα. Από την άλλη, στο γυμνάσιο το ίδιο. Ναι, ξέρουμε ακόμη και το ίδιο. Ας μην κρυβόμαστε δηλαδή, γιατί έχω και παιδί το οποίο είναι στη τρίτη λυκείου και πάρα πολλοί γονείς το περνάμε αυτό σταδιακά. Ότι το Μάη συνήθως τα παιδιά έμενα σπίτι, έκανα χρήση απουσίας για να κάνω παραλήψη. Ακριβώς, εδώ δηλαδή, είναι το θέμα. Είμαστε μια κοινωνία που κρύφθηκε πραγματικά πίσω από το πρόβλημα τώρα. Ναι, ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι συνήθως το Μάη τα παιδιά κρατούσαν ό,τι απουσίες μπορούσαν να κάνουν και δεν πηγαίνανε στο σχολείο του Μάη. Τώρα να θα ξαναγυρίσουν, ναι. Είναι και αυτό ένας λόγος, είναι και αυτό ένα επιχείρημα πιθανό να μην γυρίσουν τα παιδιά και να περιμένουν απλώς 15η, 16η Ιουνίου για να πάνε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ουσιαστικά δηλαδή αν δούμε τα πράγματα από την άποψη της οικονομίας, αυτή είναι η κυρίαρχη αιτία η οποία ξανανοίγει τα σχολεία. Ναι. Τώρα, δεν θέλω να ρωτήσω για το δημοτικό, είτε φαντάζομαι για το νηπιαγωγείο. Μα εκεί δεν νομίζω. Να λησμονήσουν, έτσι. Ναι. Εκεί νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε. Να πάμε για το Σεπτέμβριο δηλαδή, για να είμαστε και λίγο να ακολουθήσουμε τη λογική έτσι, απαγωγή των πραγμάτων. Τώρα, να ρωτήσω, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στην κοινωνία, έχει υπηρετήσει σε θεσμικές σημαντικές θέσεις, νομίζω ότι πολύ ανήσυχοι πρέπει να είμαστε φέτος με όλο αυτό το οποίο βλέπουμε να διαμορφώνεται μπροστά μας. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και να σκεφτείτε ότι ο Δήμος ήδη άρχισε να σκέφτεται τι θα γίνει με τον τουρισμό, γιατί όπως γνωρίζετε κι εσείς, εμείς είμαστε από τους πρώτους, θα έλεγα, παγκόσμιους αναρχητικούς προορισμούς. Το αναρχητικό κλίμα έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα δεν είναι καθόλου καλό. Ήδη η μισή σεζόν έχει φύγει, γιατί εμείς ξεκινούσαμε από το Μάρτι, Απρίλη, Μάη, ήταν στο μεγάλο φόρτε του η προσέλευση των αναρχητών. Ουσιαστικά η μισή σεζόν έχει φύγει λοιπόν για μας. Άρα μένει να προετοιμαστεί ο Δήμος, να προετοιμαστούμε όλοι, να δούμε τι θα μπορέσουμε να πετύχουμε, τι θα μπορέσουμε να κάνουμε όσον αφορά τη δεύτερη φάση της αναρρίχησης, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη και μέχρι το τέλος του Νοέμβρη. Αυτοί οι τρεις μήνες θα ήταν σημαντικοί. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να και με την στήριξη της περιφέρειας και με τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, ο οποίος υπουργός ανέλαβε και την
την υψηλή εποπτεία, ας πούμε, για φέτος του αναρχητικού φεστιβάλ, να δούμε, να περισσώσουμε, κύριε Χατζιωάννου, ό,τι μπορεί να περισσωθεί για φέτος. Γιατί κακά τα ψέματα, η Κάλυμνος, αρκεί να σας πω ένα μόνο νούμερο, να σκεφτείτε ότι το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης για το νησί μας είναι 250.000 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνετε τι μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στο νησί. Και η πρόταση του κυρίου Δημάρχου προς τον Περιφερειάρχη ήταν για το πρόγραμμα επισιτιστικής κρίσης. Αυτό στήριξης να είναι αυξημένο κατά πολύ. Γιατί ξέρετε κάτι, στο νησί το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης το έχουν αυτοί που εκπληρώνουν κάποια κριτήρια. Μα υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι των 500, των 400 ευρώ που δεν μπορούν να μπουν στο επίδομα αλληλεγγύης. Απ' τη μια και απ' την άλλη όντως έχουν τεράστιο πρόβλημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια οικονομική κρίση στο νησί, την οποία το νησί δεν την έχει αντιμετωπίσει ούτε τότε που καταστράφηκε δύο φορές το σφουγγάρι. Και σημειώστε επίσης ότι πέραν των υπολείπων υπάρχει και μία παραγωγική δραστηριότητα που δεν υπάρχει σε άλλα νησιά, δηλαδή το κομμάτι της αλίας, όπως κρατείτε, με τα όποια προβλήματα, είναι ιδιαίτερα ενεργό στην Καλυμνά, αλλά νησιά και δεν έχουν καν αλία, έτσι. Με νύχια και με δόντια τώρα. Βεβαίως, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Και είμαστε σε κρίσιμη φάση. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, κύριε Θανάτση, θα έχουμε τη δυνατότητα μία, ελπίζω, επόμενη φορά να ανοίξουμε και πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τον τόπο και με τα αυτοπλοϊκά και όλα τα θέματα. Ευχαριστώ θερμά, γιατί ξέρετε, τρέχουμε συνεχώς για να προλάβουμε και αυτή την επικαιρότητα. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ στον γιατρό μας επεραστικά να μπορέσει να συνέλθει, να ανταποκριθεί, γιατί τον χρειαζόμαστε. Τον χρειαζόμαστε πέρα από την πολιτική, να το αφήσουμε αυτό, τον χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα σε γιατρό. Πάρα πολλοί εδώ στο νησί ακολουθούν τις οδηγίες του και εύχονται να γίνει καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κλείνουμε με κάτι το οποίο είπε ο κ. Αθανάτσης και αφορά ουσιαστικά και τον Δήμο της Καλύμνου. Βλέπω εδώ την ανακοίνωση. Από τη Δευτέρα 4 του μηνός έως και την Τετάρτη στις 2.30 το μεσημέρι, εντός του αποθηκευτικού χώρου του Κέντρου Στήριξης ΑΜΕΑ στο Άργος Καλύμνου, έχουμε την τελική φάση παραλαβής ειδών διατροφής, στο πλαίσιο βέβαια του γνωστού προγράμματος που τρέχει για τους αστέγους, για αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη αυτή τη συνδρομή. Είναι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και το ΤΕΒΑ κτλ. Δηλαδή νεότερα φαντάζομαι μάλλον οι πληροφορίες από τον Δήμο Καλυμνίων. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γρήγορα στην σημερινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, βλέπω ότι είχαμε αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Βλέπω δηλαδή προμήθεια υγειονομικού εξοπλισμού από τις περιφέρειες για την κάλυψη αναγκών των δομών υγείας, δωρεά υγειονομικού εξοπλισμού σε δομές υγείας, προτάσεων Περιφερειακό Συμβούλιο για την επανακίνηση της οικονομίας των νησιών. Βλέπω ότι είχαμε αρκετές, αν θέλετε, προγραμματικές συμβάσεις, τροποποιήσεις προϋπολογισμού, διαβαθμιδικές, αρκετά έργα σε γήπεδα κτλ. Τι άλλο έχει? Ναι, πολλά είναι. 22 θέματα ήταν στη μηνέσια διάταξη. Φαντάζομαι ότι χωρίς κανένα πρόβλημα έγινε η συνεδρίαση. Είχα δει και νωρίτερα ένα σχετικό δελτίο τύπου από τη συνεδρίαση και από τις, αν θέλετε, από τα αποσταρίσματα των περιφερειακών συμβούλων. Λοιπόν, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.